Ενότητα 5η, η Ελλάδα τον 21ο αιώνα, κεφάλαιο 3ο, η Βαλκανική αιωνα κεφαλαιο 3 Παρόλο που οι μεγάλες δυνάμεις ήταν αντίθετες στην αλλαγή συνόρων, η Σερβία η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα συμμάχησαν εναντίον των Τούρκων και τους κήρυξαν τον πόλεμο διεκδικώντας τα εδάφη που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Βαλκανική Χερσόνησο. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ανάμεσα στους τέσσερις σύμμαχους Βαλκανικούς λαούς και Τούρκους ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1912. Η Ελλάδα είχε φροντίσει έγκαιρα να οργανώσει και να εξοπλίσει τα στρατεύματά της, εκπαιδεύοντας τους στρατιώτες και παραγγέλλοντας νέα πυροβόλα, τουφέκια, καθώς και πυρομαχικά. ο ελληνικός στρατός που ενισχύθηκε με αρκετούς εθελοντές Έλληνες και φιλέλληνες με αρχιστράτηγο τον διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις προς την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Με συντονισμένες και ευνηδιαστικές κινήσεις τα ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη, ενώ μετά τη μάχη στο Σαραντάπορο, μπήκαν στην Κοζάνη σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την κήρυξη του πολέμου. για να μην καταλάβουν οι Βούλγαροι τη Θεσσαλονίκη, ο ελληνικός στρατός με εντολή του Πρωθυπουργού Βενιζέλου στράφηκε αμέσως προς την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κρίθηκε σε αποφασιστική μάχη στα Γιάννητσά. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κρίθηκε σε αποφασιστική μάχη στα Γενιτσά 19 με 20 Οκτωβρίου 1912 η οποία έληξε με νίκη των Ελλήνων. Αργά το βράδυ της 26 Οκτωβρίου 1912 ο Οθωμανός διοικητής της πόλης Χασάν Ταχσίν Πασάς υπέγραψε το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Δυο μέρες αργότερα ο διάδογος Κωνσταντίνος και τμήματα του ελληνικού στρατού μπήκαν στην πόλη και έγιναν δεχτοί με ενθουσιασμό. αλλά και στην περιοχή της Ιππήρου οι Έλληνες στρατιώτες απελευθέρωσαν σημαντικές πόλεις όπως τα Ιωάννινα και προχώρησαν προς τη Βόρεια Ήπειρο. Ταυτόχρονα ο στόλος με αρχηγό τον άβαρχο Κουντουριώτη κατάφερε να εμποδίσει τη μεταφορά τουρκικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία και απελευθέρωσε πολλά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τον Μάιο του 1913, ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος τερματίστηκε με συνθήκη που υπογράφηκε στο Λονδίνο, ύστερα από μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Η Τουρκία είχε νικηθεί και αποχώρησε οριστικά από τα Βαλκάνια, παρετήθηκε επίσης από τα δικαιώματά της στην Κρήτη. Όμως η ρύθμιση των συνόρων ανάμεσα στα Βαλκανικά κράτη προκάλεσε τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο τον Ιούνιο του 1913. Η Βουλγαρία δεν έμεινε ικανοποιημένη από τα εδάφη που κέρδισε. Γι' αυτό ήρθε σε ρήξη με τους πρώην συμμάχους της, την Ελλάδα και τη Σερβία. Ο ελληνικός στρατός κέρδισε σημαντικές νίκες και κατέλαβε την υπόλοιπη κεντρική καθώς και την Ανατολική Μακεδονία. Ο Β-Βαλκανικός Πόλεμος έληξε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου με ήττα της Βουλγαρίας. τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα καθορίστηκαν με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία δόθηκε στην Ελλάδα, ενώ οι Βούλγαροι κράτησαν τη Δυτική Θράκη. Η Βόρεια Ήπειρος, με την επιμονή των μεγάλων δυνάμεων, παραχωρήθηκε στην Αλβανία, που τότε δημιουργήθηκε ως κράτος. Μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την έκτασή του, περικλείοντας τα σύνορά του πολλές από τις αλύτρωτες περιοχές Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά και ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε θεαματικά. Οι συντονισμένες προσπάθειες και η συνεργασία του Πρωθυπουργού Βενιζέλου με τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο είχαν καρποφορήσει. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του κεφαλαίου «Η Βαλκανική Πόλεμη» είναι Οκτώβριος 1912 ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος Μάιος 1913 συνθήκη του Λονδίνου τελειώνει ο πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος Ιούνιος 1913 ξεκινά ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος Αύγουστος 1913 συνθήκη Βουκουρεστίου τελειώνει ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος